Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Το περιθώριο θα πάρθει με άλλο τρόπο, με τα ένδυκα μέσα, εφόσον βεβαίως τους δικαιώσουν τα ένδυκα μέσα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει το έργο επουδενή και για κανέναν. Οπότε δεν θα δοθεί. Καταλαβαίνω το άγχος των επαγγελματιών, αλλά προέχει το συμφέρον όλης της ΧΥΟΥ και το συμφέρον όλης της ΧΥΟΥ είναι ο κήπος να μπει εντατικά σε ρυθμούς εργασιών και να τελειώσει. Και να μην χαθεί το έργο, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει δικαστική απόφαση δηλαδή που επιτρέπει στο Δήμο να προχωρήσει αυτές τις ενέργειες, ή μπορούμε να δούμε να βλέπουμε δικαστικά για το θέμα? Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δικαστική διαδικασία. Έχει βγει μια πρώτη απόφαση, την οποία ακόμα δεν έχει έρθει. Φαντάζομαι ότι θα έρθει στα χέρια μας σήμερα ή τη Δευτέρα, για να επιδοθεί και συγχρόνως να προχωρήσουν οι διαδικασίες που πρέπει. Νομίζω ότι θα υπάρξει συνεννόηση και δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε άλλες ενέργειες που και πιο προβληματικές θα είναι και ενδεχομένως να υπάρξει και κάποιο μικρό πρόβλημα με το έργο. Προσπαθούμε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα με το έργο, αλλά αυτό θέλει κάποιο συντονισμό. Πιστεύω ότι από τη Δευτέρα θα γίνει αυτός ο συντονισμός. Δεν έχουμε την απόφαση ακόμα στα χέρια μας. Οπότε είστε αρνητικοί στην παράταση μέχρι τον Απρίλιο που ζητάνε? Είστε αρνητικοί, δεν θα δοθεί παράταση μέχρι τον Απρίλιο στους καταστηματάρχες? Δεν υπάρχει το είστε αρνητικοί. Είπαμε, προέχει ότι πρέπει να αρχίσει εντατικά και να τελειώσει το έργο. Παράταση δεν μπορούμε να δώσουμε ότι μία ώρα σε κανέναν. Πρέπει να αρχίσει εντατικά και να τελειώσει το έργο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι θα πάρουν τις ευθύνες που έχουν πάνω τους, είτε αυτό λέγεται Δημοτική Αρχή, είτε λέγεται ιδιοκτήτες, χρήστες μάλλον των ακινήτων πάνω στην περιφέρεια του κήπου, είτε εργοληπτική εταιρεία, όλοι θα πάρουν τις ευθύνες τους για να τελειώσει το έργο. Δεν θα αφήσουμε να μείνει το έργο έτσι στη μέση. Δηλαδή τώρα έχει σταματήσει γιατί πρέπει να φύγουν και αυτά τα καταστήματα? Το έργο αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, πηγαίνει με πολύ χαμηλούς ρυθμούς και δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Πού οφείλεται όμως? Πού οφείλεται? Οφείλεται σε κάποιες αιτιάσεις, στο ότι υπάρχουν τα καταστήματα. Και αυτό πρέπει να τελειώσει.